Βασίλης Κανελόπουλος και ο Αντώνης Μαυρουδής βρίσκονται εδώ για να μας πληροφορήσουν για τα πάντα. Ξεκινάει η παράσταση Στρίγκλα Δευτέρες και Τρίτες στο Θέατρο Αυλαία. Ας δούμε σιγά σιγά λοιπόν για ποιο λόγο μία μπάντα συνδυασμών με ηθοποιούς και παίρνοντας το έργο του Σέξπιρ, η Στρίγκλα που έγινε Αρνάκι, αλλάζοντας τα φώτα, είναι το κατάλληλο θέμα για αυτή τη Δευτέρα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Πολύ καλησπέρα. Καταρχάς, μένουμε εντυπωσιασμένοι που έτσι αυθόρμητα θυμάται τα ονόματα. Με κοροϊδεύουν οι τόσο γιατί, ρε, παιδί μου, ρε. Γιατί και πάνω στο στρες, πριν να ξεκινήσω. Όχι, δεν θα με κοροϊδεύετε έτσι. Το πραγματικά. Γιατί για κάποιο λόγο δεν κοιτάξτε. Δεν κάθεται με τίποτα δηλαδή. Με συγχωρείτε, θα φάω όλη μου την υπόλοιπη μέρα προσπαθώντας να ευθυγραμμίσω φόρεμα και ναι, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι το πλάνο. Είναι όλα τα αντικείμενα. Και τα πρόβλημα τώρα που έχει εμφανιστεί, ρε παιδί μου. Επιτρέψετε, δεν έχετε κάνει γυναίκα για να ξέρετε πώς σημαντικό είναι αυτό. Αυτό που το πάσω, ακόμα δεν είναι. Και μου ασχολείστε και με τις Στρίγκλες. Και μου λέτε και Στρίγκλα τη γυναίκα. Όπου να είναι, μπορεί να προκύψουν και άλλα, δεν ξέρεις τι θέατρο είναι αυτό. Λοιπόν, ποιος καταρχάς, στείλανε τους δύο πιο όμορφους, να το πούμε αυτό. Ο ένας φωταγωγή έτσι κι αλλιώς, εμένα σήμερα ήρθαμε μόλις από πρόβα, το μαλλί μου είναι. Για την αντανάκλαση έγινε και το δικό μου το μαλλί. Και το βλέπω κιόλα. Και... τώρα το βλέπετε ότι είναι σε κακή κατάσταση το μαλλί. Μπορεί να σα πει ότι είναι σε μας βγαίνοντας. Πολύ καλύτερα στην παράσταση. Ναι. Η οποία έχουμε να πούμε ότι ξεκινάει. Έχουμε πρεμιέρα τη Δευτέρα. Είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Αυλαία. Στρίγκλα, μπορείτε να βλέπετε και το τρέιλεράκι μας ταυτόχρονα. Ωραία, από την αυτή τη Δευτέρα 20 του μήνα λοιπόν και κάθε Δεύτερο Τρίτο στο θέατρο Αυλαία. Θα βλέπετε τη Αρχόντο Μουτσουνά. Κοίτα το Άντων. Τι ωραίο παιδί που είσαι. Μπράβο. Ξεφεύγεις από το θέμα. Συγγνώμη, ναι. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση project. Έτσι ακριβώς. Υβρίδιο θα το χαρακτήριζα. Απόπειρα. Είναι μια απόπειρα, είναι. Δηλαδή το λέμε και στην παράσταση. Όποιος είναι προετοιμασμένος για να δει Σέξπιρ, να μην έρθει να το δει αυτό το πράγμα. Ας γιατί φύγει. Ναι, δεν υπάρχει. Όσο είναι νωρίς. Θα δει κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουν γίνει πολλοί πειραματισμοί. Πάνω στο Σέξπιρ, γενικά υπήρξε το όλο στο Σέξπιρ σε μια ώρα. Υπήρξαν παραστάσεις που τις έχουν πάρει και τις έχουν ποικιλοτρόπως διασκευάσει. Αυτό είναι μια σύμπραξη επισκηνής 8 ανθρώπων, οι οποίοι είναι, κάποιοι είναι περισσότερο ηθοποιοί, λιγότερο μουσικοί, κάποιοι είναι περισσότερο μουσικοί, λιγότερο ηθοποιοί. Χορευτές επίσης, έχει μουσική εννοείται, έχει χορό, έχει πρόζα. Είναι βασισμένο στο, Στρίγκλα στο κείμενο, ναι, στο ημέρωμα της Στρίγκλας του Σέξπιρ, αλλά. Του έχουμε αλλάξει. Πολύ μακριά από αυτό. Mm-hmm. Από το πρωτότυπο. Και για να δείτε το. Έχω φέρει και ένα στοιχείο από την παράσταση για να καταλάβω. Δεν μου φωνάζει το μικρόφωνο, όμως δεν σκοτώνει. Καλά, άμα δεν κάνω καμιά μπούφλα, πώς θα γίνει. Έχω φέρει και το γυαλάκι μου. Α, είσαι ωραιότατος. Καλά, τι δουλειά κάνω. Είναι το μαλλί τίγκα και το γυαλάκι. Αχ, να δει ποιο μου κάνει. Αχ, δεν θυμάμαι τώρα τον ηθοποιό που είχε πρωταγωνιστεί στο Δράκουλα. Έλα, Χριστέ και Απόστολη, για Δράκουλα. Όχι, με το γυαλί αυτό, παιδί μου, είσαι ευτυχτό και το μουστάκι. Είμαι και ευτυχτό. Στο Δράκουλα. Κατέλαβε. Έχουμε κολλήσει όλοι, αυτό ήταν. Δεν βγαίνει κάτι. Έχω δίκιο ή όχι. Γιατί επιγουιώνανε αράιντε ο Δράκουλα σε αυτή τη βερσιόν. Λοιπόν, να δούμε ότι όλη η ιδέα και όλη η σκηνοθεσία είναι τη Ελένα Πετροπούλου. Κίνηση, ναι. Πώ? Διασκευή του κειμένου. Χορογραφίες, κίνηση ο Τάσος Παπαδόπουλος. Σκηνικά, κοστούμια, Αθανάσιος Κολάλας. Ξεκινάμε από αυτά. Ναι. Βλέπουμε το μεταξύ και με αλφαβητική σειρά ποιους παίζουν. Έτσι όλα εκεί τα παιδιά. Όλοι είμαστε, μπράβο, τι ωραία. Ο κύριος Βασίλης Κανελόπουλος και στα δεξιά μου. Και η Παυλίνα η Παυλίνα Χαρέλα. Η οποία υποδίδεται τη Στρίγκλα. Υποδίδεται τη Στρίγκλα. Και το είχε μεγάλο καημό να παίξει Σέξπιρ, να παίξει Στρίγκλα, αλλά δεν το έπαιξε έτσι όπως τον ηρευότανε. Παυλίνακι, θα σου κάνω ένα τηλέφωνο μετά να σου πω κάτι για τα παιδιά που ήρθαν σωστά. Εδώ. Έχουμε, δηλαδή, να σου εξηγήσω. Επισκηνής επίσης μαζί μας, Ελένη Χρυσομάλη, Χρήστος Κουτσίδης, Μάριος Κωνσταντίνου. Χρήστο, εγώ είπα, είδες, γιατί αυτός αλλού και αλλού δεν τα λέει. Μάριος Κωνσταντίνου, Γιάννης Μαστρογιάννης και Χάρης Γκατζόφλης, ο οποίος έχει γράψει και πρωτότυπη μουσική, γιατί κάποια από τα τραγούδια είναι διασκευές, κάποια είναι πρωτότυπη μουσική, είναι του Χάρη Γκατζόφλια. Έτσι ακριβώς. Και σας περιμένουμε, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Είναι... Μου φτιάξετε τα κέφια, να το ξέρετε. Είναι, δηλαδή. Καλά, πάντα δίνουμε ένα στόμφο. Να ξέρετε ότι χάρη σε εσάς θα βγει η εκπομπή νεράκι. Και ψηλά νούμερα επίσης θα κάνει. Και να μην βάλει κανένα εισιτήριο. Καθόλου, καθόλου. Εντάξει, κοιτάξτε, αν ορκίστε με τα ψηλά νούμερα, εγώ σας τα εγγυώμαι. Τώρα, βέβαια, καλό είναι να γίνει.
Είμαστε πολύ ανυπόμονοι για αυτή την παράσταση. Είναι αρκετά διαφορετική από. Δεν λέω καλύτερη ή χειρότερη, απλά είναι διαφορετική από άλλα θεατρικά πράγματα. Ναι, έχουν καταλάβει ότι είμαι τελειοσούργελο και θα έλεγα άλλα πράγματα και φέραν τον Αντώνη μαζί. Μου κινήσει. Για να πει τι πρέπει να πει. Εμένα μου κίνησε πάντα το ενδιαφέρον και αυτό μου φτάνει. Και άρα για να μου κίνησε εμένα, έχει κινήσει και τον τελευταίο. Μπράβο. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Να μα έρθετε. Όχι σαν αυτά που λέτε ότι θα έρθετε και εντάξει, να μα έρθει κανονικά. Να πείτε πολύ κόσμο. Σας άρεσε να πείτε τα καλύτερα, έτσι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, παιδιά. Χριστίνα, δεν χρειάζεται, μπορείς να φύγεις. Τώρα θα συνεχίσουμε εμείς.